Καλησπέρα. Σήμερα πετύχαμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη που μας δίνει ένα μεγάλο βήμα άλμα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας στα play-off. Στο πρώτο ημίχρονο δεν έγινε καλό παιχνίδι και σε αυτό συντέλεσαν δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορέσαμε να πιάσουμε καλή απόδοση για το γεγονός ότι ο αντίπαλος είχε μεγάλη συγκέντρωση παιχτών στην αμυντική του γραμμή. Και το δεύτερο, που θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό, είναι ότι στα πρώτα ειδικά 35 λεπτά δεν παίχτηκαν ούτε 10 λεπτά ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι αυτό είναι αρνητικό για το ποδόσφαιρο στη χώρα μας. Γενικότερα θέλω να πω το εξής. Πρέπει να συντελέσουμε όλοι, παίχτες, διαιτητές, ώστε να γίνεται πιο πολύ ροή αγώνα για να είναι πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι τόσο στον κόσμο που μας κάνει την τιμή και έρχεται στο γήπεδο, όσο και στον κόσμο που παρακολουθεί από την τηλεόραση τους αγώνες. Αν δεν υπάρχει ροή παιχνιδιού, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρό μας και αντανακλά πολύ άσχημα η εικόνα του ποδοσφαίρου μας στο εξωτερικό. Ενώ ξεκινήσαμε τον αγώνα δυναμικά, με καλή κατοχή, κερδίζοντας αρκετά στημένα, η μη ροή αγώνα μας έκανε να χάσουμε εντελώς το ρυθμό μας, να παγώσουν οι παίχτες, όπως μου είπαν και ήδη στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα, πιο δυνατά. Κάποιοι παίχτες ανέβασαν την απόδοσή τους, κάναμε τον γκολ και είχαμε κάποιες καλές στιγμές για να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ και να σιγουρέψουμε τον αγώνα. Κάτι το οποίο δεν έγινε και λίγο καρδιοχτυπήσαμε στα τελευταία λεπτά. Θεωρώ ότι κάποιοι τραυματισμοί ήταν όντως τραυματισμοί. Όπως ο Χρήστου που του δέσαν το κεφάλι του παιδιού, όπως ο Ιγκόρ που έγινε αλλαγή. Υπήρχαν όμως και κάποιες φορές που δεν ήταν πραγματικότητα. Θεωρώ ότι ο διαιτητής γενικότερα, όχι για το σημερινό διαιτητή και για το σημερινό αγώνα, ή πρέπει να καλέσει φορείο να βγει ο παίκτης έξω να συνεχιστεί το παιχνίδι, ή ο παίκτης να σηκωθεί όλος να παίξει. Δεν γίνεται να έχουμε τόσα λεπτά σταματημένους όλους τους παίκτες μέσα στο γήπεδο. Δεν βοηθά καμία ομάδα. Εγώ είδα μια ομάδα που προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο, όπως είναι ο Αστέρας. Είδα μια ομάδα που αμήνθηκε πολύ σωστά και οργανωμένα, όπως ήταν ο Πανθρακικός. Εμείς ψάχναμε τον γκολ πάρα πολύ. Εγώ κατηγορώ το πρώτο 35 λεπτό ότι δεν έγινε αγώνας. Δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο. Πήγε πολύ καλά ο Τάσος, πραγματικά. Ήταν αξιόμαχος, ήταν καλός, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε και επί της ευκαιρίας θέλω να πω το εξής. Όλοι οι παίχτες του Αστέρα Τρίπολης που ανήκουν στο δυναμικό του Αστέρα Τρίπολης προπονούνται όλη την εβδομάδα εξίσου το ίδιο και όλοι οι παίχτες είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν στην ομάδα όποτε η ομάδα τους χρειαστεί. Τους βλέπουμε όλους, εγώ και το προπονητικό team, με το ίδιο πρίσμα, με το ίδιο μάτι και με την ίδια αγάπη και διάθεση. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Ναι. Φέτος έχει βάλει από τα 8 γκολ στο πρωτάθλημα τα 5 με κεφαλιά και άλλο ένα στο κύπελλο, συνολικά 6 με κεφαλιά. Υπάρχει μυστικό γι' αυτό? Σε εύκολο να καλοκαμπέ θα γκολ σας ας τα ώρα. Άι, όμως σε κρέτο τέσο, διάθεση. Να, να. La verdad que por ahí es un... no hay que evitarlo, es una por ahí de las mejores cosas que tengo. Y bueno, la verdad que tuve suerte de que fueron goles las que pude cabecear algunas y contento igual por la victoria más que nada que fue difícil y es importante para nosotros. Yo πολύ χαίρομαι για την νίκη γιατί είναι δύσκολο να κερδίζεις και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Προφανώς φαίνεται ότι μου είναι πολύ εύκολο να σκοράρω με το κεφάλι και αυτό κάνω. Μερικές φορές μπαίνουν τα γκολ, μερικές φορές δεν μπαίνουν, αλλά είναι το στυλ μου μάλλον. Προφανώς είναι και θέμα τοποθέτηση μέσα στην περιοχή, δεν εξηγείται αλλιώς. Es algo que haces cuando estás en el sitio, cuando quieres hacer un gol, estás con todo tu cuerpo intentando hacer con la cabeza, ¿no? Ahí, creo que eso es el secreto. Sí, sí, puede ser. También me enojo un poco porque... También quiero hacer gol con los pies y son todo de cabeza y hoy por ahí le erré a la pelota cuando estaba por meter un gol con el pie y bueno, por ahí me quedo pensando esas cosas y no tanto lo de los goles de cabeza. Πιο πολύ σκέφτομαι πώς θα βάλω γκολ, θα προσπαθήσω με το κεφάλι, με τα πόδια. Πιο πολύ αυτό είναι που σκέφτομαι και όχι εκείνη τη στιγμή πώς θα βγει και με ποιο μέρος του σώματός μου θα βγει. Είναι πλέον ο Αστέρας στο συν 14 από την έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει την πεντάδα και τα play-off. Ahora estamos 14 puntos de la siguiente. Entonces, ¿crees que eso es una seguridad que podemos tener? Estamos en Europa ese año. Sí, obviamente vamos a jugar con más tranquilidad.
pero no tenemos que olvidarnos que si dejamos de sumar puntos, no tan solo se nos acerca el sexto, sino que el segundo, el tercero y el cuarto se nos pueden alejar, y eso nos perjudica en los playoffs, porque van a tener más diferencia de puntos y van a arrancar con más puntos que nosotros. Entonces, si bien tenemos que jugar con más tranquilidad y que ya encontramos una buena diferencia, hay que seguir jugando bien y mejorando, porque bueno, hoy no fue el mejor de los partidos. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι φυσικά θα είμαστε πιο άνετοι τώρα, πιο ήρεμοι και θα μπορέσουμε να κάνουμε το παιχνίδι που θέλουμε να κάνουμε, μια και στην ουσία έχουμε εξασφαλίσει την Ευρώπη, αλλά θέλουμε να συγκεντρώσουμε σε πολλούς βαθμούς γίνεται για να, και να μην είμαστε μακριά από τους διώκτες ή τους διώκτες μας ή αυτούς που προσπαθούν να μας φτάσουν. Και το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε και καλά παιχνίδι. Τη σήμερα ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό που, που θέλουμε είναι αυτό, να βελτιωνόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.